Η τραγωδία γράφτηκε γύρω στις 2:30 το πρωί. Λίγη ώρα προηγουμένως, μέλη του πληρώματος του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, που διαμένουν σε γνωστό ξενοδοχείο στη Γερμασόγια, είχαν επιστρέψει από βραδινή έξοδο. Σύμφωνα με μαρτυρίες που κατέχει αστυνομία, η άτυχη 19χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο, βγήκε στον μπαλκόνι του 5ου ορόφου. Γυναίκα συνάδελφός της την αντιλήφθηκε να κρατιέται με τα χέρια στην εξωτερική πλευρά του γυάλινου προστατευτικού του μπαλκονιού και να κρέμεται στο κενό. Προσπάθησε να τη βοηθήσει και όταν δεν μπόρεσε να τη φτάσει, κάλεσε ένα από τους φρουρούς ασφαλείας. Δεν πρόλαβαν όμως. Αυτή τη στιγμή γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Ήδη διερευνούμε υπόθεση αφύσικου θανάτου. Ήδη υπάρχουν κάποια γεγονότα, κάποιες πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίες έχουν καταγραφεί. Στη σκηνή κλήθηκαν ο πρόξενος της Γαλλίας αλλά και ο καπετάνιος του υποστηρικτικού πλοίου του Charles de Gaulle, ενώ αυτοψία διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους.